Στις νέες ταυτότητες και τις θεωρίες συνωμοσίας περί τσιπαρίσματος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τοποθέτησή του στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι θα είναι πιο ασφαλείς οι νέες ταυτότητες με έγγραφα που δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εάν κλαπούν. Και θα συζητήσουμε βέβαια, μας μιλήσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη λίγο πιο αναλυτικά για ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει αρκετά την επικαιρότητα, όχι πάντα. Για καλό αναφέρομαι στις νέες ταυτότητες και στις νέες δυνατότητες που δημιουργούν με συναλλαγές οι οποίες πια θα είναι πιο ασφαλείς, με έγγραφα τα οποία δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν και να χρησιμοποιηθούν εάν κλαπούν, και φυσικά για νέες ταυτότητες που θα διευκολύνουν τις μετακινήσεις, καθώς αποτελούν μέρος ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος ταυτοποίησης, το οποίο θα γίνει υποχρεωτικό. Δεν θα μιλήσω εδώ πέρα αναλυτικά για τα fake news που διακινούν κάποιοι επιτίδιοι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Ούτε τσιπάκια έχουν οι ταυτότητες, κάμερες, μικρόφωνα, διάφορα άλλα τα οποία ευτράπαλα, τα οποία ακούγονται. Ας μην γίνουν οι πολίτες θύματα εμπεγμού και κυρίως ας μην σπέβδουν να βγάλουν νέες ταυτότητες παλιού τύπου, καθώς αυτές σε λίγο δεν θα ισχύουν πια. Άρα τζάμπα μπαίνουν σε αυτή την ταλαιπωρία και επιβαρύνουν και τα αστυνομικά τμήματα με μια πρόσθετη γραφειοκρατία. Αναφερόμενο στα νομοσχέδια που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση και το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθούν προς ψήφι στη Βουλή, δήλωσε ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας και ότι αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές και επανέλαβε ότι οι χθεσινές του ανακοινώσεις στη Βουλή δεν έχουν στόχο να κρύψουν τις αδυναμίες που έχουν διαπιστωθεί στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού, ούτε όμως και να μηδενίσουν τις προσπάθειες που γίνονται σε μία άνηση μάχη. Χωρίς να κρύψω τις αδυναμίες οι οποίες έχουν διαπιστωθεί, ιδίως στον τομέα της πρόληψης και του έγκαιρου εντοπισμού των φωτιών χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και χωρίς να μηδενίσω τις τεράστιες προσπάθειες οι οποίες έγιναν και γίνονται ακόμα σε μία άνηση μάχη, προσπάθειες που έσωσαν και ζωές και περιουσίες. Πιστεύω ότι δώσαμε απαντήσεις σε άδικες κατηγορίες και σε εύκολους μύθους που καλλιεργούν εσκεμμένα συχνά μία σύγχυση γύρω από την κλιματική κρίση, και είχαμε την ευκαιρία να ανακοινώσουμε και μία σειρά από πρωτοβουλίες προκειμένου η αρνητική συγκυρία του σήμερα να μετατραπεί σε μία καλύτερη άμυνα για το αύριο, από την άμεση προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού στα πλαίσια της γρήγορης υλοποίησης του προγράμματος ΕΓΙΣ, νέες διαδικασίες πρόληψης και φυσικά πρόσθετες προσλήψεις 1.200 νέων πυροσβεστών και δασικών. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι δυστυχώς πέρα από τις αντιπολεμικές κορώνες δεν άκουσα κάποια ουσιαστική εισήγηση χθες στη Βουλή. Δυστυχώς πέρα από απλοϊκές αντιπολιτευτικές κορώνες δεν άκουσα κάποια τεκμηριωμένη και κοστολογημένη αντιπρόταση, κάποια ουσιαστική και ρεαλιστική εισήγηση. Είναι σαφές συνεπώς, νομίζω ότι φαίνεται όλο ένα και περισσότερο στη Νέα Βουλή, ότι θα είμαστε μόνοι μας στον δρόμο της ευθύνης. Την αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη και θα την υπηρετήσουμε όλοι μαζί. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα υποέγκριση νομοσχέδια κατά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα σε τομείς όπως η υγεία, μέσω της αναδιάρθρωσης της λειτουργίας του ΕΚΑΒ, η δικαιοσύνη με στόχο την καλύτερη απονομή της και οι μεταφορές μέσω του εξυγχρονισμού του στόλου των αστικών λεωφορείων.